Μάθημα 4. Σύνθετα σχήματα. Οι τεχνικές που θα μάθετε στο κεφάλαιο αυτό θα σας δώσουν τη δυνατότητα να προσθέτετε μια ποικιλία αντικειμένων επαγγελματικής ποιότητας στα σχέδιά σας. Θα μάθετε να δημιουργείτε πολύγωνα, σπήρες, αστέρια, βέλη και άλλα πολλά. Πολύγωνο είναι ένα κλειστό πολύπλευρο σχήμα. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα πολύγωνο. Διαλέγουμε από την εργαλειοθήκη το εργαλείο του πολυγόνου. Ή απλά μπορούμε να πατήσουμε το πλήκτρο Y από το πληκτρολόγιό μας. Ο δείκτης του ποντικιού θα μετατραπεί σε σταυρόνυμα με προσαρτημένο ένα μικρό πολύγωνο. Στη γραμμή διοτήτων μπορούμε να καθορίσουμε τον αριθμό των πλευρών που θέλουμε να έχει το πολύγωνο μας, δηλαδή ο αριθμός των κορυφών του πολυγόνου μας. Σχεδιάζουμε το πολύγωνο μας που έχει 8 κορυφές. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα αστέρι. Έχοντας πάλι επιλεγμένο το εργαλείο πολυγόνου, πάμε στη γραμμή ιδιοτήτων και πατάμε στο εικονίδιο του αστεριού. Καθορίζουμε τον αριθμό των κορυφών που θέλουμε να έχει το πολύγωνο μας. Ας βάλουμε 5. Πατάμε Enter. Έχει δημιουργηθεί το αστέρι μας. Για να δημιουργήσουμε το αστέρι μας, μπορούμε να κάνουμε πάλι την ίδια διαδικασία. Πατάμε στο πλήκτρο. Μπορούμε να βάλουμε τώρα 10 κορυφές, να πατήσουμε Enter και έχει δημιουργηθεί. Πάμε να σχεδιάσουμε ένα πολύγωνο παύλα αστέρι. Διπλοπατάμε στο πλήκτρο στο εργαλείο του πολυγόνου και μας εμφανίζει ένα παράθυρο. Πατάμε το τελευταίο. Μας εμφανίζει ένα αστέρι στο μικρό παραθυράκι δίπλα. Μπορούμε να καθορίσουμε τον αριθμό των κορυφών του αστεριού μας, καθώς και την οξύτητα. Όσο τα πειράζουμε, βλέπουμε πάνω στο μικρό παραθυράκι πώς θα είναι το τελικό μας αποτέλεσμα. Πατάμε OK. Εμφανίζεται ξανά το παράθυρο της σχεδίασής μας. Πατάμε και σύρουμε για να σχεδιάσουμε ένα πολύγωνο αστέρι. Αφήνουμε το πλήκτρο του ποντικού για να εμφανιστεί το αντικείμενό μας επιλεγμένο. Πάμε τώρα να δημιουργήσουμε σπήρες. Στο CorelDRAW μπορούμε να δημιουργήσουμε δύο τύπους σπηρών, συμμετρικές και λογαριθμικές. Στις συμμετρικές σπήρες, η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών σπηρωμάτων είναι σταθερή, ενώ η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών σπηρωμάτων μιας λογαριθμικής σπήρας αυξάνει σταθερά. Πάμε εδώ στο εργαλείο του πολυγόνου. Κάτω δεξιά έχει ένα μικρό μαύρο βελάκι. Πατάμε πάνω σε αυτό και επιλέγουμε το εργαλείο της σπήρας. Ή μπορούμε απλά να πατήσουμε κατευθείαν το πλήκτρο A. Ο δείκτης του ποντικού μας θα μετατραπεί σε σταυρόνυμα με προσαρτημένη μια μικρή σπήρα. Μπορούμε να επιλέξουμε από τη γραμμή ιδιοτήτων αν θέλουμε να είναι συμμετρική ή λογαριθμική σπήρα, πατώντας στο κατάλληλο κουμπί από τη γραμμή ιδιοτήτων. Μπορούμε επίσης να καθορίσουμε τον αριθμό των σπηρωμάτων καταχωρίζοντας μια τιμή στο πλαίσιο κειμένου. Εδώ ας πούμε ότι θέλουμε μια συμμετρική σπήρα και ας βάλουμε το 10. Πατάμε Enter. Για να σχεδιάσουμε τη σπήρα, πατάμε το αριστερό πλήκτρο του ποντικού και σύρουμε διαγώνια. Αφήνουμε το πλήκτρο όταν η σπήρα πάρει το μέγεθος που θέλουμε. Ας πάμε να σχεδιάσουμε και μια λογαριθμική σπήρα. Ας κάνουμε 5 τον αριθμό, πατάμε Enter, σύρουμε και έχουμε δημιουργήσει μια λογαριθμική σπήρα. Πάμε να μάθουμε πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε κάναβο. Αν θέλουμε να σχεδιάσουμε ένα αντικείμενο που μοιάζει κάπως με χαρτί σχεδίασης, το λεγόμενο μιλιμετρέ, ή αλλιώς κάναβο, επιλέγουμε από το εργαλείο της σπήρας, ανοίγουμε πατάμε το βελάκι, ανοίγει και επιλέγουμε το τελευταίο, το τρίτο κουμπί. Έχει μετατραπεί σε σταυρόνυμα πάλι με προσαρτημένο ένα μικρό κάναβο. Στα πλαίσια κειμένου της γραμμής ιδιοτήτων μπορούμε να καθορίσουμε τον αριθμό των στυλών και των γραμμών του κανάβου μας. Για να σχεδιάσουμε τον κάναβο, πατάμε και σύρουμε με το ποντίκι μας. Αφήνουμε το πλήκτρο του ποντικού όταν ολοκληρωθεί ο κάναβος. Ο κάναβος θα εμφανιστεί επιλεγμένος.
Αν θέλετε τώρα να δημιουργήσετε έναν τετραγωνικό κάναβο, απλώς κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Ctrl καθώς σύρουμε και έχει δημιουργηθεί. Εδώ τελείωσε και αυτό το μάθημά μας, μαθαίνοντας πώς να δημιουργούμε σύνθετα σχήματα.